Και μόνο κατάκτηση που επιχειρούμε να κάνουμε. Είναι ένας αγώνας που αν δεν επιτευχθεί, και γι' αυτό λέμε ότι δεν φεύγουμε με άδεια χέρια από τον δρόμο, ένας αγώνας ο οποίος θα μας οδηγήσει στον αφανισμό, και αυτό θα έχει συνέπειες και στη ποιότητα των τροφίμων που παράγονται και στον ελληνικό λαό και στην τιμή τους. Θέλω να το πληρώσουμε πάλι εμείς ο λαός. Τα αιτήματα που έχουμε, αυτά τα αιτήματα που διεκδικούμε μαζί σας, είναι να μην να φύγει και να πάρει πίσω και να μην ψηφιστεί το ασφαλιστικό, να μην φορολογούμαστε από το πρώτο ευρώ, να υπάρχει δηλαδή ένα φορολόγιο, γιατί τα χρήματα που βγάζει και ο αγρότης, όπως θα βγάζει και ο καθένας άλλος Έλληνας, δεν θα βάζουμε συνδέσεις μαζί στις τράπεζες. Με αυτά πρέπει να ζήσουμε τις οικογένειές μας, με αυτά πρέπει να ζητούμε να φάμε, με αυτά πρέπει να καλύψουμε έξοδα με τα ίδια χρήματα. Ένα μεγάλο μέρος πρέπει να το ρίξουμε ξανά στην παραγωγή για να καλλιεργήσουμε και να παράγουμε. Δεν θέλουμε να φορολογούμαστε με τα δικτύρια διαβίωση όπως σήμερα, γιατί αυτό σημαίνει ότι ακόμα και αν δεν έχει εισόδημα, θα πληρώσει 12.000 ευρώ και θα φορολογήσει για 12.000 ευρώ αν έχει ένα σπίτι, ένα αυτοκίνητο ή ένα παιδί. Παλεύουμε για να μειωθεί το κόστος της παραγωγής και μας κατηγοράνε και το δεχόμαστε και ερωτήσεις στην τηλεόραση και μας λέει η κυβέρνηση ότι δεν αντέχει ο ελληνικός προϋπολογισμός να μας δώσει μείωση φτηνού ρεύματος, να φορολογεί το πετρέλαιο, να μειώσει το ΦΠΑ και να το καταργήσει, γιατί ο ΦΠΑ είναι ένα ουδέτερο φόρο. Την ίδια στιγμή όμως η ίδια η κυβέρνηση και οι ίδιοι στα μέσα μαζική συμφέροντος και αυτοί μεγαλώνουν οι μισογράφοι δίνουν και βρίσκουν χρήματα για τον υποκρισί να παίρνει αφορολόγιο το πετρέλαιο, για τον βιομήχανο να του πληρώνουν το ρεύμα, για τον υποκρισί το βιομήχανο το πρέπει εσύ στο μεγαλέφορα και κάποια άλλα παράσιτα να έχουν δεκάδες φόρων απαλλαγές την ίδια ώρα που καλούν από τον άνεργο, από τον αγρότη, από τον εργαζόμενο να πληρώνει φόρο με δικτύρια διαβίωση. Παλεύουμε για να μην μας πάρουν τα χωράφια και τα σύνδια επειδή μπροστάμε, όχι γιατί είμαστε παταξίδες, αλλά γιατί πληρώσαμε μία και δύο και τρεις φορές τα δάνεια που πήραμε, αλλά με τα πανωτόκια και τα υψηλά επιτόκια πάλι μπροστά δεκάδες χιλιάδες αγρότες, μπροστά εκατομμύρια ευρώ. Και από την Δαμόκλειο σπάτη της κατάσχεσης του πληστηριασμού της κατοικίας ή του χωραφιού ή του στάβλου κρέμεται πάνω από το χωράφι μας. Σε αυτόν τον αγώνα, στον οποίο η συντριπτική πλειοψηφία των μπλόκων της χώρας έχει συμφωνήσει και συμμετέχει σήμερα εδώ, σε αυτόν τον αγώνα μαζί με το λαό της Αθήνας, εμείς βλέπουμε ότι ανοίγονται οι δυνατότητες να ασκήσουμε τη μέγιστη δυνατή πίεση στην κυβέρνηση. Ταυτόχρονα πρέπει να πούμε κάτι. Βεβαίως όταν βγαίνεις σε έναν αγώνα και αγωνίζεσαι, διεκδικείς από την κυβέρνηση και θέλεις και θα κάνεις και διάλογο με την κυβέρνηση, ακριβώς γιατί από την κυβέρνηση ζητάς να ικανοποιείς τα αιτήματά σου. Όμως το να πας σε ένα διάλογο που απλά θα ακούσουμε λόγια συμπόνιας, θα ακούσουμε τον Πρωθυπουργό όπως μας καλεί να πάμε σήμερα σαν πρόβατα στη σφαγή, να διαπραγματευτούμε πόσο σύντομα θα πεθάνουμε και πόσο γρήγορα θα μας ξεκλειδίσουν, γιατί αυτό θέλει να διαπραγματευτούμε. Το να πάμε να ακούσουμε ότι αγωνιά για τα προβλήματά μας, αλλά τι να κάνουμε, υπάρχει το μνημόνιο, υπάρχει η Τρόικα, το μνημόνιο βέβαια που το ψήφισε η κυβέρνησή του μαζί και με τους άλλους. Δεν θέλουμε τέτοιο διάλογο, να πάμε να ακούσουμε λόγια συμπόνιας και στο τέλος να μην πάρουμε τίποτα, αλλά να γυρίσουμε με σκυμμένα τα κεφάλια και με άδεια χέρια στα σπίτια μας. Εμείς αυτό που απαιτούμε από την κυβέρνηση είναι ως ελάχιστο δείγμα ότι θέλει ουσιαστικό διάλογο και το εννοεί να αποσύρει το ασφαλιστικό νομοσχέδιο, προσχέδιο, έκτρωμα και να μας καταργήσει τα τεκμήρια διαβίωσης και να υπάρχει αφορολόγητο, ως καλαδιά να μας δώσουν τα χρήματα που μας χρωστάνε από χρόνια. Με αυτόν τον τρόπο μπορεί να γίνει ουσιαστικός διάλογος επί των ετοιμάτων μας και να υπάρχουν απαντήσεις της κυβέρνησης επί των ετοιμάτων μας.
σε διαφορετική περίπτωση και επειδή και κάποια μπλόκα ετοιμάζονται να πάνε σε ένα διάλογο ανεφόρων με την κυβέρνηση σε μια προοπτική να τα μαζεύουν σιγά σιγά, εμείς λέμε ότι ο καθένας θα κριθεί από τις επιλογές του. Όμως αυτό το τεράστιο αγροτικό κίνημα που έχει αναπτυχθεί φέτος από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη με εκατοντάδες μπλόκα και δεκάδες χιλιάδες τρακτέρ στον δρόμο, κανένας δεν μπορεί να το αδειάσει, κανένας δεν μπορεί να το παραδώσει, και εμείς θα σταθούμε στην πρώτη γραμμή της συνέχισης του αγώνα γιατί ανάλογα και τις εξελίξεις και εδώ θα μείνουμε σήμερα το βράδυ και όσο χρειαστεί, αλλά και με τα τρακτέρ στην Εθνική Οδό θα συνεχίσουμε το κλείσιμο και την κλιμάκωση των δρόμων ώστε από όλες τις πλευρές να υπάρχει η πίεση προς την κυβέρνηση. Είμαστε βέβαιοι ότι μαζί με το λαό της Αθήνας και όλης της Ελλάδας, μαζί με τα λαϊκά στρώματα που αγωνιούν μαζί μας, που έχουν τα ίδια προβλήματα, που τους κόβουν τους μισθούς, τους μειώνουν τις συντάξεις, που μας βάζουν να πληρώνουμε και την υγεία μας που είναι κοινωνικό αγαθό και την παιδεία που έπρεπε να είναι δημόσια και δωρεάν, με όλο αυτόν τον κόσμο που αγωνιά και προσβλέπει και στις αγροτικές κινητοποιήσεις και μας στηρίζει έμπρακτα, θα προχωρήσουμε και σήμερα και αύριο εδώ με το μεγάλο συναντητήριο και καθημερινά και στο μέλλον, όπως κάναμε και στις απεργίες στις 4 του Φλεβάρι, θα συναντιούνται οι δρόμοι μας, γιατί όταν συναντιόμαστε ως ρεάκια μπορούμε να κάνουμε ένα μεγάλο ποτάμι που θα τους σαρώσει. Ψηλά το κεφάλι, αγαπητοί συνάδελφοι, συνεχίζουμε, κλιμακώνουμε μέχρι τη νίκη. Με άδεια χέρια, εμείς δεν γυρίζουμε πίσω. Γεια σας.